Θα ήθελα να σας πάω 2 μέρες πριν φύγει από τη ζωή ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης ο Ασλάνης. 2 μέρες πριν φύγει από τη ζωή μίλησε με τη μαμά σου στο τηλέφωνο για περίπου 2 ώρες. Mm. Και 2 μέρες πριν φύγει από τη ζωή σου έστειλε ένα μήνυμα. Να το δούμε αυτό το μήνυμα, να δούμε τι της έγραψε. Αγαπημένη μου Τζούλια, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Πόσο θα ήθελα να ήμουν μαζί σας το καλοκαίρι στη Δήλο και να βλέπαμε το ηλιοβασίλεμα. Σας αγαπώ. Είναι αυτό λοιπόν που μας έλεγες νωρίτερα για τα ηλιοβασιλέματα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι σου έγραψε για το ηλιοβασίλεμα. Ήταν η ώρα σας. Ήταν η ώρα μας. Το ραντεβού σας. Ναι. Όταν σου έστειλε αυτό το μήνυμα, παραξενεύτηκες καθόλου? Δεν παραξενεύτηκα τόσο, γιατί ο νονός μου στέλνει τακτικά μηνύματα τέτοιου τύπου. Mm. Που με αγαπάει, θα ήθελε να είναι μαζί μου. Mm-hmm. Και ήθελα να το πάρω τηλέφωνο. Mm-hmm. Και το πήρα τηλέφωνο, αλλά δυστυχώς είχε μια δουλειά εκείνη τη στιγμή και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Mm. Και μετά τα αφήσαμε, αλλά όχι, δεν παραξενεύτηκα τόσο. Γιατί ο νονός με είχε συνηθίσει σε τέτοια μηνύματα. Μηνύματα αγάπης. Ναι. Με τη μητέρα σου τηλεφωνήθηκαν 2 μέρες πριν, μίλησαν ναι. αρκετή ώρα. Ναι. Τι είπε καθόλου, κάποιο προβληματισμό που είχε, κάποιο θέμα που μπορεί λίγο να τον απασχολούσε, τι ανοίχτηκε καθόλου? Ο νονός συνήθως μαζί μας ήταν, μοιραζόταν τις χαρές του. Δεν ήθελε να μας λέει για τα προβλήματά του. Και γενικά κάθε φορά που ερχόταν στην Μύκονο, ήθελε να ξεχνιέται από όλα αυτά. Δηλαδή, ήμασταν μόνο εμείς και ζωγράφιζε και έκανε τη δουλειά του. Mm. Ρούχα. Δεν μας είχε εκτός από όλα αυτά. Είσαστε λίγο ένα καταφύγιο συναισθηματικό, νομίζω, για εκείνον. Ναι. Εσύ με την παιδική αθωότητα και την ανική σου, αν θέλεις, ναι. φρεσκάδα. Και η μαμά με τη φροντίδα της. Με την περιποίηση, ναι. Γιατί πόσα χρόνια δούλευε στο σπίτι του Μιχάλη? 20 χρόνια. 20 χρόνια λοιπόν εσύ ήσουν ο άνθρωπος που σιωπηλά τον φρόντιζε. Και ξέρεις, κάποιοι που ίσως δεν έχουν ζήσει με ανθρώπους μέσα στο σπίτι, που εργάζονται μέσα στο σπίτι τους, να μην μπορούν να καταλάβουν αυτή τη σχέση. Τόσες ώρες. Όταν όμως είσαι τόσες ώρες με έναν άνθρωπο κάθε μέρα μέσα στο σπίτι και ο άνθρωπος αυτός σε φροντίζει, αναπτύσσεται μια σχέση οικογενειακή στην ουσία. Πάρα πολύ στενή η σχέση. Φυσικά. Τι σου έλεγε λοιπόν εσένα στο τηλέφωνο? Δεν υπήρχε ούτε ίχνος 2 μέρες πριν, ούτε ίχνος θλίψης, ούτε ίχνος προβλήματος, τίποτα, δεν κατάλαβες τίποτα? Εγώ τώρα νιώθω αυτό που μίλησε αυτός και του είπα, Μικάλη, κάτι έχεις εσύ και είσαι τόσο χαμηλό τόνο. Ναι. Και μου λέει, Βέρα, εγώ θα έρθω εκεί και θα σου πω από κοντά, λέει. Θα έρθω και θα σου εξηγήσω. Ναι, θα σου... Εκεί, λέει, ναι. Και σου λέγε άλλα πράγματα, σου λέγε ευχάριστα πράγματα. Ναι, ευχάριστα πράγματα, ναι. Είμαι καλά, έχει αρχίσει η δουλειά πολύ καλά, λέει. Τώρα είναι τα ανηθικά τα τέτοια, λέει, και... Αλλά δεν είμαι και πολύ καλά-καλά και θα ήρθα να κάτσω εγώ λίγο εκεί, Σεπτέμβριο 15. Να ξεφύγω. Ναι. Θα έρθω πάλι γιατί έχω κάτι δουλειά. Αυτό εμένα τι